Σιγά στον. Στον τυφώνα ΣΥΡΙΖΑ. Στον τυφώνα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εδώ είναι ο τυφώνα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Γιαννούλης εδώ. Είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει θέση όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει σιγά σιγά όλοι να καθαρίζουν τα πιάτα τους, που λέει ένας φίλος μου. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο κρίσιμο. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Να είστε καλά. Πώς είστε? Στα παλιά καλά χρόνια της κυβερνήσεως Σιμίτη που έλεγε ο Γιάννης πριν, αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη γυρνούσαμε από την νυχτερινή. Σωστό είναι αυτό. Τέτοια... Τα αναπολύτω συχνά τα παλιά τα χρόνια. Και πηγαίναμε. Τα ήρεμα παλιά χρόνια. Τα ήρεμα, ναι. Τα παλιά όχι, γιατί είχαν πολύ μεγάλη φούσκα. Ναι, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Τώρα το βάζετε αυτή την παράμετρο. Τώρα λόγω της παλιάς γνωριμίας μας και με την άλλη ιδιότητά σας την επαγγελματική, κύριε Γιαννούλη, ήσασταν και καμιά 25 χρόνια νεότερος, θέλω να σας θυμίσω. 30, μην τρέπεστε. 30. Έτσι, ναι. Λοιπόν, όλοι μας, όχι μόνο εσείς. Λοιπόν, και επειδή έχουμε συνυπάρξει σε τέτοια κοινωνικά πεδία. Έχετε συνεπάρξει σε του Νόα Μπέτερ. Βέβαια. Ναι. Έχουμε κοινού φίλου πολλού. Τη έρευνα που κάναμε για την καθημερινότητα των πολιτών. Εννοείται. Τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, να σα πω κάτι. Το λέω πραγματικά, δεν το λέω ούτε ο Στρόλ το ξέρετε. Έχετε καταλάβει αν θα γίνει η συνάντηση των 5 σήμερα? Η εκτίμηση που κάνω με τα δεδομένα που έχω είναι ότι πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι δύσκολο να γίνει γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι ούτε γυνάτη. Επειδή βλέπω και στα πλάνα τον Παύλο τον Μπολάκη, εγώ θεωρώ ότι ήταν ειλικρινής η πρόθεσή του να προτείνει αυτό που πρότεινε, στο πλαίσιο όμως μιας συνένεσης και των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης του κόμματος. Και να πέσουν και τόνοι, φαντάζομαι. Ακριβώς. Για να έχει ένα νόημα αυτό, να έχει και μια οργανωτική πληρότητα. Δυστυχώς υπάρχει ένα δεδομένο που το υποτιμούμε, γιατί μπορεί να κατηγορηθείς για εμπάθεια ή για πολεμική κατά του Στέφανου Κασελάκη. Να σας πω κάτι. Κανείς δεν θέλει να εμποδίσει τον Στέφανο Κασελάκη να κατέβει στις εκλογές. Αν ζητάτε την προσωπική μου εκτίμηση, αυτός που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό φόβο, γιατί ούτε και ο ίδιος φοβάται, τον πολιτικό φόβο από την εκλογική αναμέτρηση είναι ο ίδιος, γιατί υπήρξαν πολλά μπροσπίσω στην προσφυγή και στην αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες στην κάλπη. Επίσης, από το 23 μέχρι σήμερα αλλάξαν πολλά δεδομένα. Έδωσε δείγματα γραφής, αξιολογούνται θετικά ή αρνητικά, δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά η μέθεξη και η βεβαιότητα της επανεκλογής που δημιουργείται κατ' εμέ δείχνει και λίγο ανασφάλεια, γιατί επαναλαμβάνεται πολλές φορές με πολλά λόγια, πολλές φορές και με υπερβολές. Να σας πω όμως κάτι το οποίο, για το φόβο. Επειδή ως άνθρωπος εσείς που είστε μες πριν, στην κοινωνία... Πριν μου πείτε αυτό, να σας πω κάτι. Ναι. Έχει μεγάλη πολιτική υπεραξία και φορτίο το γεγονός ότι για να είχε αποτέλεσμα αυτή η συνάντηση, χρησιμοποιώ τα λόγια Πολάκη, το πρώτο που θα έπρεπε να φύγει είναι το θέμα του εξωδίκου. Γιατί το θέμα της διαγραφής που έθεσε η κυρία Γεροβασίλη σε σχέση με το εξώδικο, δεν μιλώ για την υπόθεση Μουμουλίδη, και σε εσάς είχα πει ότι αυτού του είδους τώρα οι κινήσεις δεν προσέφεραν κάτι. Αυτό που ζητάει η Γεροβασίλη σε σχέση με το εξώδικο είναι συνδεδεμένο και με το χαρακτήρα της συνάντησης. Δηλαδή θα έρθω να συναντήσω τους συνυποψηφίους μου, να δηλώσουμε ότι θα πάμε μαζί την ίδια ώρα που έχω στο τραπέζι μία απειλή για προσφυγή στην εισαγγελία, εάν δεν αποκαλυφθεί ο ένοχος μιας διαρροής που τουλάχιστον δεν τεκμέρεται ότι είναι η Ράνια Εσβίγκου. Δεν ξέρω ποιος το ελέγχει και ποιος το ερευνά. Άρα αποσύρει το εξώδικο, μετά συναντιόμαστε και αποσύρεται και το αίτημα διαγραφής. Συνδέονται αυτά τα δύο. Φαντάζομαι λογικό, δεν ακούγεται? Εμένα μου ακούγεται, δεν ξέρω τι λένε. Αν υπάρχουν άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, αυτό θα το κρίνει ο καθένας που το θέτει στο δημόσιο λόγο. Εγώ άκουσα να. Μήπως ψάχνετε αφορμές, κύριε Γιαννούλη? Όχι, το αντίθετο, σωστή είπα από την αρχή. Ναι, το ξέρω, αλλά μήπως ψάχνετε αφορμές και λαβές για να βρείτε. Υπάρχει μία αφορμή. Βρείτε μία τρύπα στον. Στο θέμα, στην υποψηφιότητα Κασελάκη, δεν να πείτε να κατεβαίνει. Εγώ θέλω να σας πω κάτι ειλικρινά και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Συναντώ πολύ κόσμο όπως και εσείς. Ναι. Οι περισσότεροι λένε ότι θέλετε να τους βάλετε προσκόμματα να κατέβει τον Κασελάκη. Άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν. Ότι ψάχνουν να βρείτε με όλους τους τρόπους. Ότι ψάχνετε μια αφορμή. Αυτό που λέει ο Γιάννης. Και να μην υπήρχε το εξώδικο, θα ψάχνετε κάτι άλλο. Αυτό λέμε. Καλά, μετά, αν δεν γίνεται όμως πολιτική, να σας πω κάτι. Ναι, γιατί αυτή είναι η επικρατούσα άποψη σε ένα πραγματικά δηλητηριώδες και τοξικό τοπίο, για το οποίο ο Στέφανος Κασελάκης ο ίδιος προσωπικά δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Να. Δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει.
Με έχετε ακούσει να καταφέρουμε κατά προσώπου βουλευτή, συναντέλφου, στελέχου. Δεν έχει αποσύρει από τη δημόσια σφαίρα τις απαράδεκτες κατηγορίες περί πραξικοπήματος, περί υποκινητή Τσίπρα, περί υπονομευτών, περί νέας προδιαγεγραμμένης διάσπασης κτλ. Αυτά πιστεύετε συνθέτουν ή βοηθούν στο να πάμε με ομαλότητα, όπως λέει ο ίδιος ο πυρητή της εκλογής. Δεν έχετε πει λίγα κι εσείς όμως για τον Κασελάκη, για να κάνουμε και εμείς τον κύριο διαβόλιο τώρα. Καλά κάνετε, yeah. Αλλά βάλτε μια ζυγαριά η οποία λέει εγώ δεν θα πάρω το σακάκι του Κολοκυθάκη και θα το κάνω πρόεδρο. Έχεις ακούσει κάποιον, έχετε ακούσει κάποιον. Εντάξει, να βάρει, το είπε η κυρία Τζάκρη μου. Εντάξει, okay. Δεν το έχει πει ο κ. Κασελάκης. Okay, το ένα, okay, το άλλο. Το έχει πει ο κ. Κασελάκης. Ακούστε να δείτε. Έχουν ακουστεί και τα πολλά. Από την άλλη πλευρά τον έχουν πει. Τον έχουν πει τον έχουν πει το Τραμπ, τον έχουν πει χίλια πράγματα. Η άλλη πλευρά είναι άνθρωποι κάποιοι. Τραμπ φύγανε. Πώς φύγανε. Πώς φύγανε, ακόμα τώρα. Είναι αριστερά, ήταν. Δεν έχω. Εντάξει τώρα. Α. Το φίλη το λέγε κάποτε. Ναι, το Παγκιάλη μετά. Λέω εγώ τώρα. Αυτοί όμως από την άλλη πλευρά, αυτοί οι οποίοι τώρα είναι απέναντι, τον έχουν στηρίξει. Ο Φάμελος τον στήριξε. Γιώργο Βασίλη τον στήριξε. Ο κύριος Παπάς τον στήριξε. Δεν απέναντι, αλλά οκ. Ναι, δεν ξέρω αν είναι απέναντι. Θέλω να πω κι εσείς ακόμα. Δεν ξέρω αν πήγατε και δεν με ενδιαφέρει αν πήγατε να το ψηφίσετε, αλλά δεν ήσασταν απέναντι του. Όχι, κι εσείς από την αρχή τον στήριξατε. Ως με την έννοια. Ως πρόεδρο του κόμματος, δεν το λέω ως κατηγορία. Λόγω ηλικίας η μνήμη ασθενή. Το καταλαβαίνω, το παθαίνω κι εγώ. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν ψήφισα τον Στέφανο τον Κασελάκη, ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη, αλλά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ήμουνα κι εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της κοινωνικής ομάδας παρόντες σε ό,τι συνέθετε την αντιπολιτευτική μας πρακτική. Το θυμάμαι, γι' αυτό πρακτική. Το λέω. Αυτό είπαμε, η θέση ευθύνης μας είναι καλυμμένη 100%. Και αυτό λιδωρείται και τίθεται ένα αμφιβόλο από τους οπαδούς ή αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική και η ζωή είναι το διαδίκτυο, το Twitter και το Facebook. Υπάρχει και η πραγματική ζωή για την οποία, ας πούμε, τρεις βουλευτές Θεσσαλονίκης από τρεις διαφορετικές αφετηρίες, εγώ, η κυρία Νοτοπούλου, η κυρία Θρασιά, αυτές τις δύο μέρες δίνουμε μάχη για να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις των φοιτητικών εστιών της Θεσσαλονίκης. Δεν κάθομαι να ανταλλάσσω κατηγορίες και ύβρις, θα σου ναι. κάνω, θα σου δείξω, θα σου ναι. τέτοιο. Υπάρχουν ναι. και αυτά. Σωστό, που είναι και τα πιο σοβαρά. Αυτή είναι η δουλειά. Υπάρχει δική σας κανονική. Εγώ θέλω να καταλάβω ένα παιδί θέμα. Είμαι στο ασανσέρ στην φυλακή. Έχετε δίκιο. Απόλυτο. Θα πληρώσω με 40 λεπτά τώρα. Πράγματι. Απόλυτο δίκιο έχετε. Ναι. Απόλυτο. Πάμε λίγο να δούμε. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι μία προϋπόθεση να αποσυρθεί το εξώδικο για να αποσυρθεί τυχόν διαγραφή. Ερώτημα. Ο Κασελάκης πρέπει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης. Είναι να φέρει το δικαίωμά του να μείνει, να δεν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κάποιο DNA που εξετάζεις ή δίνεις δείγμα αίματος ή γενετικού υλικού για να αποδείξεις αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή αριστερός. Η πολιτική είναι βιωματική, είναι η ταύτιση αυτό που κάνουμε με αυτό που λέμε. Είσαι πραγματικά οργανικό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν ακολουθείς τους κανόνες του. Δεν μπορεί όταν αυτοί οι κανόνες δεν σε ωφελούν να τους καταγγέλεις και να καταγγέλεις και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν και όταν σε συμφέρουν οι κανόνες να τους επικαλείσαι. Αυτό είναι μια αντίφαση που μπορεί να δώσει μια απάντηση. Είναι τι είναι και ποιος είναι. Όπως, δεν μπορεί να φανταστεί κανένας, κύριε Γιαννούλη. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή την επομένη των εκλογών αν θα είστε μαζί. Δηλαδή, βασικά δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι θα είστε μαζί. Αλήθεια. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό. Είναι έτσι, αυτό το κλίμα όπως είστε τώρα, με εξώδικα, μηνύσεις, διαγραφές, όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί την ενότητα. Σακάκια, διακόπτη που είχατε πει εσείς κτλ. Όλοι λέτε από κάτι. Ο διακόπτης θα επιμείνω είναι άλλη τάξη ζήτημα και δυστυχώς με επιβεβαιώνει. Δεν είναι ύβρις ο διακόπτης. Είπα ότι σταματάει μια διαδικασία που είναι πολύ πιθανό. Είπα θα κατεβάσουμε τον διακόπτη, είπατε. Δεν είπα θα κατεβάσουμε. Εκπροσωπείται μια πλευρά. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει ο διακόπτης. Ωραία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το στενάχωρο, ξέρετε. Πώς θα είστε μαζί εσείς, από λοιπόν, γιατί μπορεί δύο-τρεις βουλευτές να βάλουν πλάτη και να πούνε: όχι, πάμε να δούμε όποιος είναι πρόεδρος. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο τώρα. Κύριε Κολοκυθά, όταν τα γεγονότα δεν δημιουργούνται σε κενό χρόνο, εμένα δεν με ενοχλούν τόσο, για να σας πω και κάτι έτσι που δεν έχει ακουστεί, δεν με ενοχλούν τόσο οι λέξεις ή οι χαρακτηρισμοί. Με ενοχλεί περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται κάποιος διατυπώνοντας τις απόψεις του στο δημόσιο διάλογο. Και ο τρόπος που σκέφτεται δεν πρέπει να έχει ροπή προς την ένταση, προς τον οπαδισμό, προς τις αντιπαραθέσεις και τις προσωπικές αντεγκλήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Να σας πω από πότε έχει αρχίσει και έχει μπει το σαράκι αυτό το εμείς και εσείς. Το 22. Το συνέδριο του 22. Εκεί όπου. Το 75-25. Ναι, σας το έχω ξαναπεί. Εκεί που οι συγχρωτιζόμενοι και ομογάλακτοι σύντροφοι σήμερα βρίσκονται στις πολεμίστρες απέναντι. Αυτό γιατί. Για έναν λόγο που ποτέ δεν συζητήθηκε και για αιτίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με βαθιά αυτοκριτική. Και έρχεται τώρα ο Στέφανος Κασελάκης, που έχει το υπόδειγμα αυτών των γεγονότων. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αφελής, ούτε ανενημέρωτος. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επέλεξε απλά, πιστεύω, την επικοινωνιακή μέθοδο της θυματοποίησης, γιατί ξέρει ή του είπαν ότι στην Ελλάδα πιάνει. Και πιάνει. Ναι. Όταν συνεχώς υπάρχει επίκληση ότι εμένα πάντα με κυνηγούν, ορατοί και αόρατοι εχθροί, όταν πήρε την πολιτική απόφαση να συγκρουστεί ολομέτωπα με τον Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι αυτός συμβολίζει, και να ανοίξει τις κουβέντες για πολύ ευαίσθητα ζητήματα για τα μαύρα ταμεία και όλα αυτά, είναι γνωστά να μην τα ξαναλέμε. Πιστεύω ότι συνειδητά πήρε μία απόφαση. Ή θα κάνω το ΣΥΡΙΖΑ δικό μου, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, ή έχω την εκτίμηση ότι στο μυαλό του δημιουργήθηκε και η ιδέα, λόγω της δημοφιλίας, δεν ξέρω αν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, να κάνει και ένα δικό του κόμμα. Λέτε ότι οδηγεί τα πράγματα σε μια σύγκρουση. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο πάντως. Όχι. Δεν είπα εγώ ότι θα κάνει κόμμα. Λέτε ότι οδηγεί όμως τα πράγματα σε μια σύγκρουση. Το αρνήθηκε αντιθέτως. Αλλά έχω την δυνατότητα να σκέφτομαι και να κρίνω τα πράγματα με βάση και την εμπειρία που έχει ο καθένας. Να σας πω, λέτε ότι μπορεί να οδηγεί τα πράγματα και σε μια σύγκρουση ακριβώς για να βρει μια αφορμή να κάνει δικό του κόμμα. Εγώ ξέρω, κύριε Στάθη, και πιστεύω ότι εάν δεν αποφευθεί η διάσπαση, αυτό που θα προκύψει με μια σχετικά μικρή προσέλευση στις εκλογές, δηλαδή έχουμε και το υπόδειγμα των 300.000, έχουμε τις 170.000 που είχαν έρθει για τον Άλεξ τον Τσίπρα, ό,τι και να προκύψει και να είναι προϊόν διάσπασης, μονομέρειας ή πολεμικού κλίματος, θα είναι μικρό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα βγει. Ναι, ενώ εγώ βλέπω και πρέπει να το δουν και όλοι, ότι όσοι συμμετέχουν στην κούρσα των υποψηφίων, έστω και από τον συμβολικό αριθμό, δηλαδή ο Φάμελος συγκέντρωσε 117 υπογραφές, ο Φαραντούρης 34, ο Γκλέτσος 32. Κασελάκης 87. Ο Κασελάκης 87. Κασελάκης 87, ναι. Δεν θα το παρέλειπα. Mm. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα πέρα από τις στατιστικές απεικονίσεις ότι τελειώσαμε. Δείτε τι έγινε στις εκλογές του Πασόκ, έτσι. Mm-hmm. Κανείς δεν περίμενε αυτό το θρίλερ Δούκα Γερουλάνου και προέκυψε. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Κασελάκης... Μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων. Με μεγαθυμία και μεγάλη δόση αυτοκριτικής. Πώς μπορείτε να κάτσετε το τραπέζι πραγματικά τώρα, δηλαδή. Μα αν δεν κρυθούμε σε αυτό, πώς θα κρυθούμε στα μεγαλύτερα. Ο κύριος Ζαχαριάδης, τον άκουγα χθες, έλεγε προχθές. Ναι. Έλεγε. Μας έκανε ρεζίλι. Με έβαζε αριστερό άνθρωπο να βγαίνω στα παράθυρα να υπερασπίζω τον πατρίστης και η οικογένεια. Το ΝΑΤΟ, να υπερασπίζω με το ΝΑΤΟ. Την Ιερή Συμμαχία μας ρεζιλεύει. Ναι. Μπορεί να μην το λέτε εσείς τόσο χοντρά, εννοώ. Δεν θεωρείτε και ως ένα ανθρώπινο ξέσπασμα ενός ανθρώπου ο οποίος χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα τον λιδωρούν ως άεργο, άνεργο, ανεπάγγελτο το ένα και το άλλο. Τι θα κάνατε εσείς ως άνθρωπος όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σας λένε προδότη, κουκουλοφόρε, πραξικοπηματία κτλ. Αυτό στο διαδίκτυο κατά του κυρίου Ζαχαριάδη από διάφορα τρόλ, φαντάζομαι. Αυτό λέτε. Όχι μόνο, και από επώνυμους. Και διαζώσεις. Και από επώνυμους. Και επώνυμους. Διαζώσεις κανένας. Α, όχι, δεν διαζώσεις. Αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο, γιατί δεν βρίσκομαι σε κάποιο γυάλινο κλωβό κλεισμένος, ούτε κυκλοφορώ με 29 και 30 αστυνομικούς, ούτε έχω οργανωτικά τη δυνατότητα να στήσω συγκεντρώσεις ή οτιδήποτε κτλ. Αλλά στην απλή, στην κοινωνία, την άνθρωπο, αυτό που κάνουμε όλοι μας κάθε μέρα, δεν έχει βρεθεί ούτε ένας. Εσείς αισθανθήκατε ποτέ ότι υπερασπίζεστε πράγματα που αναγκάζετε να τα υπερασπιστείτε? Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Που αφορούν... Σας το έχω πει εμέσως πλην σαφώς. Ότι στηρίξαμε για λόγους υπευθυνότητας και θέσης ευθύνης στη Βουλή πράγματα και θέσεις που μπορεί να είχαμε και διαφορετική προσέγγιση. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Ένα... Και θα συνεχίσω να το κάνω. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ομόφωνη
και απόλυτη στήριξη στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών χωρίς επιπτώσεις. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι αφήναμε ένα πολύ μεγάλο ανοιχτό παράθυρο για τη σχέση που έχουμε με την παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να. Για το θέμα του Ποδενέσκες, παραδείγματος χάρη. Όπως επίσης και το γεγονός ότι αργήσαμε πάρα πολύ και αμέσως μετά ήρθε η ευθεία σύγκρουση να υπερασπιζόμαστε, γιατί το κάναμε το 19-23, τα επιτεύγματα μιας κυβέρνησης που κατάφερε σε αυτή τη χώρα να ολοκληρώσει μια τετραετία μέσα από πυρίκαυστη ζώνη. Μάλιστα. Άρα, επί της ουσίας, θέλει στα λόγια του Ζαχαριάδη, μπορεί να το λέτε πολύ πιο ήρεμα, ότι με αυτά, με τις επιλογές του κ. Κασελάκη, υπερασπιστήκατε πράγματα που δεν πιστεύατε στο τέλος της ημέρας. Σε κάποια σημεία, στο φορολογικό, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε ουσιαστική παραγωγή πολιτικής. Παραγάγαμε λιγότερη πολιτική από όσοι έπρεπε και μεγαλύτερο θόρυβο για πράγματα που δεν έπρεπε. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Στάθη και κύριε Κολυμπηθά. Είναι ίσονος σημασίας να μπορούμε να συζητάμε ήρεμα σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και για αυτά που διαφωνούμε. Το να φορτίζουμε με λέξεις ή με ένταση ή με στόμφο πράγματα που ξέρουμε ότι θα μας κάνουν κακό την επόμενη μέρα, δεν οδηγούν πουθενά. Και εδώ είναι και το παράδειγμα μεγάλων παρατάξεων και κομμάτων. Επειδή πολλές φορές αναφέρεστε και στα χρονιά του Πασόκ, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας, το συνδετικό στοιχείο ήταν μπορεί να είχαν έντονες αντιπαραθέσεις, οι οποίες ποτέ δεν έβλεπαν την σκηνή του θεάματος. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που... Εμείς το έχουμε αυτό. Να μην πω πώς το λέει ο λαός. Τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον τρόπο και για την εκφορά του δημόσιου λόγου και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επειδή βλέπω πολλές φορές... Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό ως μια μετατόπιση προς το θετικό. Δεν λέω αλλαγή στάση, λέω μετατόπιση και ορίμανση όλων μας, έτσι, όλων μας. Κοιτάξτε, δεν αφορά μόνο τα κόμματα. Βλέπω πολλές φορές να θεωρείται και λογικά, δεν είναι αδικό κανέναν, νομοτελειακή κατάληξη το να μην μπορούμε να καθίσουμε ποτέ σε ένα τραπέζι. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου εμένα τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Από τον τρόπο που θα συνεννοηθούμε και θα μιλήσουμε, αυτό μπορούμε να το υπερβούμε μόνο αν μιλήσουμε πολιτικά. Ναι, στην πολιτική δεν χρειάζεται να είσαι φίλος, αδελφικός ή παρέα για να προχωρήσεις μπροστά. Προφανώς. Είτε κυβερνήσεις που άφησαν πολύ θετικό αποτύπωμα δεν ήταν κολλητοί, αδελφικοί φίλοι και όλη μέρα παρέα μαζί. Είχαν διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Είχαν όμως πολιτική ατζέντα. Είχαν πολιτικό πρόγραμμα. Λοιπόν. Δεν ήταν εσύ μου επιτέθηκες τότε, εγώ σου επιτέθηκα αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε. Καλό κουράγιο. Καλημέρα μας. Και σε εσάς. Καλό κουράγιο. Έχετε μια κεντρική επιτροπή εκεί, θα είναι λίγο. Θα τα δούμε. Να δούμε. Στην κεντρική επιτροπή κάνω μια έκκληση. Δεν ξέρω αν τις έχετε διασταυρώσει αυτές τις πληροφορίες περί ύπαρξης ή αναγκαιότητας αστυνομικής δύναμης και καλεσμάτων, οργής και. Α, υπάρχουν καλέσματα αυτά που λένε για να ανάρθουν αστυνομικοί. Ότι πρέπει να εκδηλωθεί η οργή του κόσμου και κάτι τέτοιο. Ποιο τα λέει αυτά από την πλευρά Κασελάκη, τα λένε. Δείτε το εσείς καλύτερα. Δεν θέλω να μπω το αντίπαλο δέος. Ότι θα είναι απ' έξω, έχουν πει αυτά. Και κάπως πρέπει να εκδηλωθεί η οργή των. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω, αν κατέβουμε για αυτό το σκαλί. Αυτή την έκκληση την κάνω προς όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννουλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.